Φίλες και φίλοι του πεταράδες.gr, γεια σας. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα ασχοληθούμε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Ελβετία κόντρα στη Young Boys, πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Για πρώτη φορά συναντιούνται μεταξύ τους οι δύο ομάδες, όπως και για πρώτη φορά συναντιέται η Young Boys με ελληνικό σύλλογο. Αριστοτέλης Σαββίδης δίπλα μου, Βασίλης Μελίδης για ακόμα ένα βίντεο. Λοιπόν, Αριστοτέλη, ούτε Ολυμπιακός έχει σημαντική προϊστορία με ελβετικές ομάδες. Όχι, Βασίλειο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο μία φορά με σύλλογο από την Ελβετία. Το 1984 με την Ξαμάξ προκρίθηκε. Νοήσατε, Ξαμάξ, έτσι. Ναι, για το κύπελλο UEFA προκρίθηκε. Είναι μία κόντρα η οποία νομίζω ότι είναι καινούργια γενικότερα. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε και ελληνοελβετικές κόντρες. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το περιμέναμε ότι θα παρουσιαστεί τόσο καλύτερος στην πρεμιέρα της Super League την περασμένη Κυριακή. Οι αλλαγές του Παόλο Μπέντο πιάσαν τόπο. Μπορούμε να πούμε ότι βελτίωσαν πάρα πολύ το επιθετικό πρόσωπο κυρίως του Ολυμπιακού, δηλαδή στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ανάπτυξη γενικότερα και στον τρόπο με τον οποίο απείλησε τη Φέρεια. Και ίσως λειτουργήσε και το πείσμα, πιστεύω, με την περιραίωσα ατμόσφαιρα που λέει ότι πλέον φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Ίσως υπάρχει και ένας παράγοντας που λέγεται ποδοσφαιρικός εγωισμός. Είναι και αυτό που λες, είναι και η διάθεση των νεοαποκτηθέντων που σίγουρα παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή ο Ελιουνουσί και ο Μάριν είδαμε πόσο μεγαλύτερη ταχύτητα δώσανε στον Ολυμπιακό. Τους περιμένουμε βασικούς και στην Ελβετία, είναι σίγουρο αυτό. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές από τον Παόλο Μπέντο. Υπενθυμίζεται ότι ο Πάρντο είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Νέες απουσίες δεν υπάρχουν. Είναι μόνο το ερωτηματικό για τον Φορτούνι να δούμε αν θα παίξει ή όχι. Πάντως ο Ολυμπιακός έδειξε σε καλή κατάσταση και πλέον αλλάζει και η ψυχολογία του. Ωραία. Παίρνω τη σκητάλη για την Young Boys. Όπως είπαμε, είναι άπειρη ομάδα, ειδικά στο Champions League. Φέτος έκανε αρχικά την έκπληξη αποκλείοντας τη Σαχτάρ. Στη συνέχεια όμως δεν τα κατάφερε κόντρα στην Gladbach. Δίκαιος αποκλεισμός με δύο ήττες. Έχασε 1-3 στην Ελβετία και με 6-1 επί γερμανικού εδάφους. Μέτριο το ξεκίνημά της στο φετινό ελβετικό πρωτάθλημα. Ήδη βρίσκεται στο μείον 9 από την πρωτοπόρο βασιλεία. Η Young Boys τρέχει σε ρή 4 νικών και 3 ητών. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για δύο παίκτες κλειδιά, αυτή είναι η Σουλεϊμάνη και ο Αρό. Όπως επίσης ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο το οποίο ενισχύει και το τελικό μας προγνωστικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι η Young Boys έρχεται από 5 στα 5 goal goal και over 3,5 για όλες τις διοργανώσεις. Για να πάμε λοιπόν και στο προγνωστικό σιγά σιγά Αριστοτέλη, goal goal είναι η πρόβλεψή μας, το πιστεύουμε αρκετά γιατί και οι δύο ομάδες και έχουν έφεση στο σκοράρισμα αλλά και παρουσιάζουν αμυντικά κενά όπως και να έχει. Goal goal λοιπόν για το Young Boys Ολυμπιακός και μην ξεχνάτε εσείς να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε και like στη σελίδα μας στο Facebook, ενώ να σας υπενθυμίσουμε ότι τρέχει διαγωνισμός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό link κάτω από το υπάρχον βίντεο στην περιγραφή.